Γεια σας, είμαι η Βάλια Μπινίκο από το φτιάξω.gr και είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω μια καινούργια σειρά μαρκαδόρων από την αγαπημένη μου εταιρεία Edding. Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, η εταιρεία Edding έχει μια σειρά μαρκαδόρους τόσο για πρακτικές όσο και για διακοσμητικές χρήσεις. Νομίζω όλοι έχουμε κάποια στιγμή δοκιμάσει τους ανεξίτηλους μαρκαδόρους της Edding και πέρα από αυτούς υπάρχουν ειδικοί μαρκαδόροι για ύφασμα, για πέτρα, για πορσελάνη και φυσικά μαρκαδόροι καλλιγραφίας και σχεδίου. Φέτος η Edding παρουσιάζει μια καινούργια σειρά μαρκαδόρων, την Edding Acrylic. Όπως λέει και το όνομα, μέσα στους μαρκαδόρους αυτούς θα βρείτε ακριλικά χρώματα. Εάν έχετε ασχοληθεί έστω και λίγο με ζωγραφική ή με ακριλικά χρώματα, μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και χρήσιμο είναι να μπορείς να πάρεις τα χρώματά σου μαζί σε μορφή μαρκαδόρου και έτσι να ζωγραφίσεις όπου βρίσκεσαι χωρίς να κουβαλάς βαζάκια, νερό και πινέλα. Η σειρά Edding Acrylic κυκλοφορεί σε 26 λαμπερά χρώματα και σε 4 διαφορετικές μύτες, τις οποίες θα σας δείξω αναλυτικά τώρα. Η πρώτη μύτη είναι 1 με 2 χιλιοστά. Η δεύτερη μύτη είναι στα 2 με 3 χιλιοστά. Η τρίτη μύτη είναι στα 5 με 10 χιλιοστά, ανάλογα πώς κρατάτε το μαρκαδόρο. Η συσκευασία 3D έχει δύο μύτες. Από τη μία πλευρά είναι η λεπτή 2 με 3 χιλιοστά και από την άλλη η χοντρή 5 με 10 χιλιοστά. Με αυτή τη συσκευασία μπορείτε να κάνετε τρισδιάστατη ζωγραφική, μιας και το υλικό που βγαίνει από μέσα είναι ακριλική πάστα. Οι μαρκαδόροι Edding Acrylic είναι ιδανικοί για ζωγραφική σε χαρτί και καμβά, αλλά επειδή ψηλιάζουμε ότι δεν είναι μόνο για αυτά τα δύο υλικά, θέλω να κάνω μερικές δοκιμές. Ας δοκιμάσουμε πώς γράφει ο μαρκαδόρος Edding Acrylic σε πέτρα και τσιμέντο. Βλέπουμε ότι παρόλο που η πέτρα είναι σκούρα, ο Edding Acrylic καλύπτει πάρα πολύ καλά. Ας δούμε τι θα κάνει και στην ανοιχτόχρωμη πέτρα. Πολύ καλή κάλυψη και εδώ. Στο τσιμέντο. Ναι, και στο τσιμέντο γράφει πολύ καλά. Ωραία. Ας δοκιμάσουμε τα κεραμικά. Έχω εδώ ένα κεραμικό το οποίο είναι αγιάλιστο. Να το δοκιμάσουμε. Ίσως να χρειαστεί ένα δεύτερο χέρι στο κεραμικό. Πορσελάνη. Πολύ ωραία κάλυψη και εδώ. Έχω εδώ και μερικά κομμάτια υφάσματος να δοκιμάσουμε. Σκούρο ύφασμα, ανοιχτόχρωμο ύφασμα, δερματίνη και φελός. Ξεκινάω με το σκούρο ύφασμα. Δεν τρελαίνομαι. Στο ανοιχτόχρωμο. Ναι, κάπως καλύτερα. Δερματίνη. Καλό. Και τέλος, σε φελό. Πολύ ωραίο αποτέλεσμα εδώ. Μου αρέσει που αφήνει τα σχέδια του φελού να φαίνονται. Ας δοκιμάσουμε τι κάνει ο μαρκαδόρος Edding Acrylic σε μέταλλο, σε γυαλί και σε πλαστικό. Ξεκινάω με το πλαστικό. Εντάξει, το πλαστικό δεν είναι ότι καλύτερο. Βλέπουμε ότι δεν στρώνει πολύ καλά. Ίσως με ένα δεύτερο χέρι να φτιάξει. Για να δοκιμάσουμε στο γυαλί. Στο γυαλί μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα. Μου αρέσει που καλύπτει τελείως και δεν είναι διάφανο. Και στο μέταλλο. Νομίζω ότι και στο μέταλλο έχουμε πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ξύλο. Ναι, πολύ καλό και στο ξύλο. Τέλος, ας δοκιμάσουμε σε χαρτί και καμβά. Εντάξει, τον καμβά είναι απόλαυση αυτός ο μαρκαδόρος. Για να δούμε και το χρωματιστό χαρτί. Πολύ καλό. Όπως είδαμε λοιπόν, οι μαρκαδόροι Edding Acrylic ζωγραφίζουν πολύ καλά τόσο σε χαρτί και καμβά, όσο και σε άλλα υλικά όπως πέτρα, ξύλο, μέταλλο και γυαλί. Μπορείτε να μπείτε στο eddingelas.gr/acrylic, να μάθετε περισσότερα για αυτούς τους καινούργιους ακριλικούς μαρκαδόρους και φυσικά να ανακαλύψετε την μεγάλη γκάμα των 26 φανταστικών χρωμάτων. Αυτά για τώρα από μένα. Πάω να ζωγραφίσω. Bye!